Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κύριο είναι η Λάρκο να σωθεί ολόκληρη και όχι μόνο τμήματά της, διχοτομημένα ή τριχοτομημένα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η Λάρκο δεν πρέπει να ξεπουληθεί στο αδιφάγο ιδιωτικό μεγάλο κεφάλαιο εγχώριο ή ξένο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι εργάτες της Λάρκο είναι στο δρόμο. Χτες κάναν μια καθολική μεγάλη απεργία στη Λάριμνα, σε όλους τους χώρους. Σήμερα βρέθηκαν πάνω στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Μαρτίνου, διεκδικώντας τη δουλειά και τη ζωή τους. Αυτή την ώρα που μιλάμε στη Βουλή, πάνω σε μια πραγματικά κατάπτυστη τροπολογία, η μόνη σοβαρή, η μόνη συνετή πράξη που πρέπει να κάνει η Βουλή είναι να αποσύρει αμέσως αυτή την τροπολογία που υποθηκεύει το μέλλον των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της χώρας. Η Λάρκο δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Η Λάρκο είναι από τις ναυαρχίδες της ελληνικής οικονομίας. Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες, στον ελληνικό λαό. Πρέπει να τελειώσουν τα ψέματα και οι συκοφαντίες ενάντια στους εργαζόμενους. Τα διακινούν οι εκάστοτε κυβερνώντες, οι εκάστοτε ιδιοκτήτες, οι εκάστοτε παρατρεχάμενοι της εξουσίας που τους διορίζουν τα επιτελεία για να χρεοκοπήσουν τη Λάρκο και να τη δώσουν ως φιλέτο σε ξένα ή εγχώρια φαντς οικονομικών άνομων συμφερόντων. Όλοι αυτοί οι λακέδες, γιατί δεν χωράει λιγότερη κουβέντα από αυτό, καθυβρίζουν τις οικογένειες των εκατοντάδων νεκρών της Λάρκο που έπεσαν στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και της συνεχούς απαξίωσης της παραγωγής. Αλήθεια, από τη χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα ή το πασχαλιάτικο αρνί, αν δίνονται κι αυτά πλέον, για να φάει η οικογένεια του εργάτη μεταλλορύχου, του εργάτη που ψήνεται στα καμίνια κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο, χρόνια τώρα, έπεσε έξω η Λάρκο. Τους μέσους όρους μισθών, του μισθολογικού κόστους που λέτε, εσείς το λέτε, που βγάζετε και που τα πασάρετε σε φιλικά σας κανάλια, σε δημοσιογράφους, τους βγάζετε αυτούς τους μέσους όρους, όχι από αυτούς που είναι στην παραγωγή, την συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία των εργαζομένων, αλλά μετρώντας μέσα και τους δικούς σας βαστάζους, αυτούς που σας φέρνουν και στην κυβερνητική καρέκλα, αυτούς που οι κυβερνήσεις διορίζατε και διορίζετε ως διοίκηση, ως επιτελείο, ως υψηλόβαθμο προσωπικό για να ελέγχετε και τους εργαζόμενους και για να ακολουθούν πιστά την πολιτική που οδήγησε ως εδώ. Πάνω από 80% των εργαζομένων που παίρνουν γύρω στα 1.000 ευρώ, 900, 950, 1.100, 1.200, μέσα σε συνθήκες τραγικές. Πάνω από 80% είναι αυτό οι εργαζόμενοι σήμερα στη Λάρκο. Εσείς που κυβερνάτε και όσοι μπαίνουν για να διαχειριστούν αυτή την υπόθεση, ευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο για την απαξίωση της εταιρείας. Δεν σας φταίνε οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους. Οι εργαζόμενοι για ένα πράγμα μπορεί να έχουν μόνο ευθύνη. Ότι δεν σας στέλνουν πολιτικά στον αγύριστο όλους όσους διαχειριστήκατε τις τύχες της Λάρκο, τις τύχες της οικονομίας, τις τύχες αυτού εδώ του λαού. Στην ίδια ρότα βέβαια πάτε μαζί, για να λέμε και την αλήθεια στον ελληνικό λαό, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και μην αρχίσετε πάλι να κλαψουρίζετε για το ότι δεν βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ σας. Είναι τόσες αυτές όσες για να συμφωνήσετε και στην απαξίωση της Λάρκο και στο ξεπούλημά της. Για ιδιώτη ψάχνετε όλοι σας τόσα χρόνια. Γι' αυτό και απαξιώνετε σταδιακά και σταθερά τη δημόσια Λάρκο. Γι' αυτό και συκοφαντείτε τους εργαζόμενους σε αυτήν. Στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της Λάρκο που βάζει σε άμεσο κίνδυνο τις θέσεις εργασίας και θα επιδεινώσει παραπέρα τις ήδη μπαραλιασμένες
εργασιακές σχέσεις, σφυράτε όλοι σας κλέφτικα. Στη Νέα Δημοκρατία, ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Σταϊκούρας, πετάει τον μπαλάκι στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Υποδομών Χατζηδάκη, ένεκα του ότι ο ίδιος είναι βουλευτής Φθιώτιδας, βλέπετε, και δεν θα έχει που να σταθεί με αυτή την πολιτική μέσα στον νομό Φθιώτιδας. Γι' αυτό και άλλα λέει στους διαδρόμους και ως μισόλογα στην περιφέρεια, στη Λαμία, στους συνδικαλιστές της Λάρκος στη Λάριμνα, αλλά στις συζητήσεις μέσα εδώ. Ο κύριος Τσίπρας, απέναντι στο δίκαιο αίτημα του Σωματείου για μη ιδιωτικοποίηση στη συνάντηση που πρόσφατα είχε, απάντησε μόνο με τα γενικόλογα περί συνέχισης της λειτουργίας υπό τον ιδιώτη, με τον αριθμό των εργαζομένων, τη συλλογική σύμβαση. Λες και κάποιος διαφωνεί σε αυτά, εάν τελικά πουληθεί. Πέρασε κατευθείαν, πάλι ως ρεαλιστής δήθεν που είναι, στην επόμενη φάση και απευθύνθηκε στον επίδοξο μελλοντικό αγοραστή για να κάνει και αυτός από τώρα τα κουμάντα του με γενικόλογα ευχολόγια και με διάφορες συστάσεις. Σε ποιους απευθύνονται όλοι αυτοί, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Ίσως στο Μυτιλινέο, αν και ο όμιλος αυτός, από ό,τι διαβάζουμε, από ό,τι φαίνεται, έχει αποσυρθεί. Μήπως απευθύνονται στην GSOL, την Global Special Opportunities Limited, κάτι που έχει ήδη δημοσιευτεί, δεν είναι δικό μας αυτό, το οποίο παρεμπιπτόντως πρόκειται για φαντ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και είναι αυτό που πήρε και το εργοστάσιο Νικελίου της Βόρειας Μακεδονίας. Χωρίς να σας ενοχλεί ότι έτσι αυτή η εταιρεία θα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής νικελίου, η οποία σημειωτέων εταιρεία είναι μοναδικός μέτοχος που εμφανίζεται πίσω από την Iron Metals, την οποία διοικεί ένα κορυφαίος στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος Βρετανίας. Και αυτή μάλιστα είναι η εταιρεία που υπέδειξε στην κυβέρνηση της Γουινέας ο υπόδικος Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Steinmetz για να της εγχωρήσει μεγάλο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος όταν ακυρώθηκε το δικό του deal λόγω της παραπομπής του σε σκάνδαλο με μίζες. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, για να εξηγούμαστε, δεν έχει και τόση σημασία ποιος θα είναι αυτός που θα αγοράσει και θα εκμεταλλεύεται τον πλούτο της χώρας, αυτόν που παράγει ο ελληνικός λαός. Ούτε το κύριο είναι κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα είναι ένας ή δυο ή τρεις ή ενδιαφερόμενοι αγοραστές, όπως μας λέτε. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά πώς γίνονται αυτές οι δουλειές μέσα στην καπιταλιστική σαπίλα. Πολύ εύκολα παίζουν μεταξύ τους παιχνίδι όλοι τους και οι τρεις αμέσως γίνονται ή μπορεί να είναι και εξ αρχής ο εξής ένας. Υπάρχουν στους νόμους, βλέπετε και ξέρετε κι εσείς και εμείς πολύ καλά, πολλά παραθυράκια και νομιμοφανείς κομπίνες. Κι άντε να τους πιάσει σε αυτά. Είναι πιο ξύπνοι και έμπειροι και από εσάς, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι πώς θα φάνε, πώς θα ξεζουμίσουν κι άλλο τους εργάτες, πώς θα βάλουν στο χέρι όλο τον πλούτο μας. Το ΚΚΕ, συμπαραστεκόμενο στα δίκαια αιτήματα, στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, ζητά να αποσυρθεί αμέσως η κατάπτυστη τροπολογία. Η ΛΑΡΚΟ είναι στρατηγική σημασίας επιχείρηση παραγωγής σιδηρονικελίου, η μεγαλύτερη στο είδος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 1.200 εργαζόμενους. Συνεπώς, μόνο μια λύση υπάρχει. Να στηριχτεί εδώ και τώρα και να συνεχίσει τη λειτουργία της υποδημόσιο έλεγχο. Να εξυγχρονιστεί και να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της δουλειάς και τα άλλα δικαιώματα όλων, χωρίς εξαίρεση, των εργαζομένων. Από αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ απορρίπτει και καταδικάζει το κυβερνητικό σχέδιο για την εκαθάριση, τη μείωση μισθών των εργαζομένων κατά 25%, την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο της επιχείρησης. Κυρίες και κύριοι, παραπέρα,
Το σημερινό νομοσχέδιο περιέχει και άλλα δωράκια προς το κεφάλαιο, όπως οι τροπολογίες που αφορούν την παραχώρηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την επέκταση της παραχώρησης των περιφερειακών λιμανιών από 50 χρόνια που είναι σήμερα, με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ σε 60, για να κάνετε και πιο ελκυστική την εκποίηση. Με την τροπολογία μάλιστα για το Σκαραμαγκά, πέρα από την έκταση των ναυπηγείων, δίνεται πακέτο για αποκλειστική χρήση και την προβλήτα νούμερο 4 και τη ζώνη του Αιγιαλού, που δεν αξιοποιείται από τα ναυπηγεία και είναι αποτέλεσμα παράνομων επιχωματώσεων από τους προηγούμενους σωτήρες επενδυτές των ναυπηγείων. Ουσιαστικά πρόκειται για τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την πώληση του συνολικού συγκροτήματος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, σαν και αυτούς που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για τα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας των 830 εργαζομένων. Πλέον υπάρχει πείρα. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της έκθεσης των ναυπηγείων στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού, έχει οδηγήσει σταδιακά στη συρρήκνωση του κλάδου, στην υποβάθμιση των μεγαλύτερων ναυπηγείων της Ελλάδας. Οι συνέπειες της πορείας ιδιωτικοποίησης δεν περιορίζονται μόνο στην αφαίρεση σταθερών θέσεων εργασίας, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αφορούν και την προάσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τον προσανατολισμό της εγχώριας παραγωγής, πρόβλημα το οποίο εντείνεται στα πλαίσια των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, όπως δείχνει και το παράδειγμα των ναυπηγείων στη Σύρο, όπου τα ναυπηγεία αξιοποιούνται ήδη ως βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη δυνατότητα να φτιάχνονται εκεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα θετικό να περιμένουν και δεν πρέπει να ξεγελαστούν από διλήμματα από τις νέες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης. Η τροπολογία δίνει μεταξύ άλλων πανοπρίκη και μια έκταση 220 στρεμάτων που διεκδικείται εδώ και χρόνια από το λαό της Δυτικής Αθήνας για την ικανοποίηση των αναγκών του σε ελεύθερους χώρους, όπου σήμερα είναι εγκατεστημένη η δομή φιλοξενίας προσφύγων του Σκαραμαγκά. Είναι χαρακτηριστικό της διαχρονικής μεθόδευσης ιδιωτικοποίησης του ότι παρά τις εξαγγελίες υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για παραχώρηση στο Δήμο Χαϊδαρίου και παρά τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, το 2018 δηλώθηκε ως ενιαίος χώρος με την προβλήτα νούμερο 5 από την ΕΤΑΔ, ενώ σύμφωνα με την εισήγηση του νέου διευθύνοντα συμβούλου της, η ενοποίησή του με το συγκρότημα των ναυπηγείων θα δημιουργήσει ένα ελκυστικό πακέτο επένδυσης. Θα γίνει δηλαδή προφανώς φιλική για τους μεγάλους επενδυτές, τους μεγαλοεργολάβους, οι οποίοι εξασφαλίζουν σίγουρα κέρδη με διαδικασίες fast track, εχθρική όμως προς το λαό συνολικά και προς τις ανάγκες του. Η σχετική τροπολογία αφορά και το συγκεκριμένο χώρο όπου το 2016 εγκαταστάθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, παρά την τότε επιφύλαξη της Δημοτικής Αρχής για την ακαταλληλότητα του χώρου όσον αφορά τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων οικογενειών ξεριζωμένων προσφύγων, ειδικά το χειμώνα. Και είναι απαράδεκτο στη συζήτηση για την παραχώρηση του χώρου να μην γίνεται και αναφορά στη λειτουργία του κέντρου φιλοξενίας, που αποτελεί άλλη μια απόδειξη για την επικίνδυνη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η τροπολογία, όπως και η τροπολογία για τα λιμάνια, αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την αδιέξοδη πολιτική των προηγούμενων. Στο μεν Σκαραμαγκά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε τους όρους και το πακέτο για να προχωρήσει η παραχώρηση. Τώρα, σε συνέχεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα δε λιμάνια η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησε στην παραχώρηση των περιφερειακών λιμανιών για 50 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα να επεκτείνει αυτή την παραχώρηση στα 60 χρόνια,
για να γίνει ακόμα πιο ελκυστική η εκποίηση. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να οργανώσουν τον αγώνα τους, να μην τσιμπήσουν σε παλιά και νέα διλήμματα, ενάντια τόσο στην ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά όσο και των λιμανιών. Να εξασφαλιστεί σταθερή δουλειά, με προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Σύγχρονα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Να διεκδικήσουμε την αξιοποίηση της ναυπηγικής βιομηχανίας και των υποδομών της, των λιμανιών, με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας, της επιστήμης, για να ικανοποιούνται πραγματικά οι λαϊκές ανάγκες. Να αποδοθεί η προβλήτα 4 και ο Αιγιαλός προς όφελος του λαού της Δυτικής Αθήνας, όπως διεκδικεί για δεκαετίες με την ανάπλαση, με την δημιουργία σύγχρονων χώρων αναψυχής για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Να αποσυρθούν λοιπόν άμεσα όλες αυτές οι τροπολογίες της κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, αυτές οι εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο και την εξής μεγάλη αντίφαση. Απ' τη μια μεριά, τις τεράστιες πραγματικά δυνατότητες που έχει η χώρα μας να αναπτύξει επιχειρήσεις και υποδομές κρίσιμες για την ευημερία του λαού, από την άλλη αυτές οι δυνατότητες είτε υπονομεύονται είτε παραχωρούνται προς εκμετάλλευση, προς κερδοφορία στο μεγάλο κεφάλαιο. Η λύση σε αυτή την αντίφαση είναι η πρόταση του ΚΚΕ, έτσι ώστε οι εταιρείες στρατηγικής σημασίας, όπως είναι η ΛΑΡΚΟ, όπως είναι διάφορες υποδομές, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, να γίνουν πραγματικά λαϊκή περιουσία. Μόνο έτσι θα τεθούν πραγματικά στην υπηρεσία των εργαζομένων και της ανάπτυξη της χώρας, που θα έχει στο επίκεντρο τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Σας ευχαριστώ.